Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με αυξημένες προσδοκίες και σε κλίμα αισιοδοξίας επανεκκινείται σήμερα Παρασκευή η διαδικασία της πώλησης του 40% του λιγνητικού δυναμικού της ΔΕΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης συνεδριάζει προκειμένου να δώσει το πράσινο φως για την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 8 Μαΐου. Παρά το γεγονός ότι ο προηγούμενος διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, σε αυτή τη φάση η ΔΕΗ εκτιμά ότι τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει έχουν τονώσει το ενδιαφέρον νέων και παλαιότερων εν δυνάμει επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου μετά την δημοσίευση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης με τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης που κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ ανά νοικοκυριό. Την ερχόμενη εβδομάδα, πιθανότατη Τετάρτη ή Πέμπτη, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω των κωδικών του TaxisNet, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η τεχνική επεξεργασία και κλειδώσουν οι τελευταίες λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με τις διασταυρώσεις σε ό,τι αφορά τα μισθωτήρια συμβόλαια. Μπορείτε να διαβάσετε στο insider.gr σε ποια δικαιολογητικά πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν τελικά το επίδομα. Την επιβράβευση των επιχειρήσεων που προχωρούν στην ανάπτυξη δράσεων προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων προβλέπει νομοσχέδιο που κατέθεσε χθες στη Βουλή το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα λοιπόν με το νομοσχέδιο, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου θα επιβραβεύει τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που διακρίνονται για την εφαρμογή πολιτικών ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών των εργαζομένων, γυναικών και ανδρών με τη χορήγηση σήματος ισότητας. Για την απονομή του θα λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων κριτηρίων η ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία, η ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στις διευθυντικές θέσεις, στις επαγγελματικές και επιστημονικές ομάδες, η ισότητα στην επαγγελματική εξέλιξη και η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της μητρότητας. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δείκτημα να κυμαίνεται στις 697,43 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,99% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.